Όλες τούτες τις μέρες η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Γι' αυτό και απαιτούμε να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των αιτιών αυτής της τραγωδίας και να μην συγκαλευθεί απολύτως τίποτα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήρθε από το πουθενά. Υπήρχαν εδώ και καιρό ενδείξεις ότι έχει διαμορφωθεί μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση στις σιδηροδρομικές μεταφορές για επιβάτες και για εργαζόμενους και υπήρχαν πάρα πολλές προειδοποιήσεις από τους εργαζόμενους ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα πιο σοβαρό ατύχημα, προειδοποιήσεις για κακοσυντηρημένο δίκτυο, για ελλείψεις, κενά στα συστήματα ασφαλείας, προσωπικό, κρίσιμες υποδομές όπως είναι η σήμανση, οι οποίες προφανώς και αγνοήθηκαν και από την κυβέρνηση αλλά και από την εταιρεία. Συνεπώς, δεν πρόκειται για μια κακή στιγμή απλώς, αλλά για ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο με αιτίες και ενόχους γνωστούς. Το κράτος και την εταιρεία που για τα κέρδη τους θυσιάζουν ζωές. Να λοιπόν γιατί δεν πρέπει ούτε να ξεχαστεί και κυρίως ούτε να κρυφτεί και δεν μπορεί άλλωστε η στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών που προωθείται από όλα τα κόμματα του συστήματος, της ιδιωτικοποίησης της Τρένοσε από μια κρατική παρακαλώ ιταλική εταιρεία, το κρατικό μονοπόλιο σιδηροδρομικό της Ιταλίας. Δεν πρέπει να κρυφτούν και να ξεχαστούν τα δώρα των 50 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο σε αυτήν την ιταλική εταιρεία που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έδιναν κάθε χρόνο ενώ δεν έδιναν τίποτα για έργα υποδομής και συστήματα ασφαλείας. Δεν πρέπει να ξεχαστούν επίσης οι ευθύνες του κράτους που έκοψε κομματάκια των ΟΣΕ για να τα παραδώσει, τα κερδοφόρα κομμάτια βέβαια, στον επενδυτή μέσα σε πολλά εισαγωγικά και να φορτώσει τις ζημιές στις πλάτες του λαού. Αυτές οι ευθύνες προφανώς και δεν παραγράφονται με την παραίτηση ενός υπουργού, ούτε μπορούν να κρυφτούν πίσω από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για ανθρώπινα λάθη και ούτω καθεξής. Αυτή η πολιτική άλλωστε που έχουμε για Ευαγγέλιο όλα τα κόμματα του συστήματος έχει οδηγήσει και σε τραγικά δυστυχήματα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίσημα στοιχεία της οποίας λένε ότι εν έτη 2021 οι νεκροί από σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 680. Πριν από 2 ακριβώς χρόνια. Άρα ουδής εδώ δικαιούται να παριστάνει τον ανήξερο. Γιατί στο βωμό αυτής της εγκληματικής κρατικής πολιτικής, στο βωμό των κερδών του επενδυτή, θυσιάζονται όλοι εκείνοι οι αναγκαίοι όροι για ασφαλείς και σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές, αφού αντιμετωπίζονται ως κόστος και συνεπώς γι' αυτό είναι όρος ζωής για τη σιδηροδρομική ασφάλεια η σύγκρουση με τα παραπάνω. Κατά την άποψή μας δεν είναι η ώρα της σιωπής, κύριε Πρόεδρε. Είναι η ώρα της φωνής και είναι και η ώρα του αγώνα. Για να υποθούν τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα. Για να αποκαλυφθούν οι αιτίες, οι ένοχοι αυτών των εγκλημάτων και όχι για να κρύβονται πίσω από δίθεν ανθρώπινα λάθη. Και πάρα απ' όλα για να πάψουν επιτέλους οι ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους. Και όπως βλέπετε και όπως βλέπουμε όλοι, και αυτό είναι ίσως το πιο παρήγορο σημάδι σε αυτήν την ζωφερή πραγματικότητα στην οποία έχουμε μπει, η νέα γενιά βράζει, κινητοποιείται, βράζει από θλίψη, βράζει από αγανάκτηση, καθώς ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση αυτών των νεκρών παιδιών. Και το Υπουργείο Παιδείας δυστυχώς μέχρι σήμερα, πριν από λίγο τοποθετήθηκε Υπουργός Παιδείας, δεν βρήκε να πει τόσες μέρες μια λέξη για αυτό το έγκλημα που ξεσηκώνει τη νεολαία μας. Γι' αυτό και έχουμε χρέος, νομίζω, αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί, το ως εδώ να πάρει τη μορφή ενός οργανωμένου αγώνα για την προστασία του λαού και των παιδιών του και στο δίλημα, το δραματικό δίλημα τελικά και ερώτημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, υπάρχει μόνο μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η νοοτροπία του πάμε και όπου βγει η κυρία Πρόεδρε δοκιμάστηκε και νομίζουμε ότι είναι η ώρα να πάμε αλλιώς. Ευχαριστώ.